Να φυλά το πίστην εις την πατρίδα. Να φυλά το πίστην εις την πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγή στους αρωτέρους μου. Υποταγή στους αρωτέρους μου. Να εκτελώ προθήμος και άρεφα αντιλογία σας διαταγάσων. Να εκτελώ προθήμος και άρεφα αντιλογία σας διαταγάσων. Να υπερασπίζω με πίστη και αποσίωση. Να υπερασπίζω με πίστη και αποσίωση. Μέχρι της τελευταίας γρανίδος του αίματος μου τα σημαίας. Μέχρι της τελευταίας γρανίδος του αίματος μου τα σημαίας. Να μην τα σε καταλείπω. Να μην τα σε καταλείπω. Μηδέν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Μηδέν αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Να φυλάτω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Να φυλάτω δε ακριβώς τους στρατιωτικούς νόμους. Και να διάγω εν γέννη. Και να διάγω εν γέννη. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Ως πιστός και φιλότιμος στρατιώτης. Η Αγία Τριάς κρατήνει πάνταση μας. Ο Θεός σκέπει την Ελλάδα. Ατενός. Επόμου. Διοικητής 96 ταγός αντροφυλακής. Ετούμε την άδειά σας να αναγνώσω τη μερίσια διαταγή. Η μερίσια διαταγή της 30ης Μαρτίου 2018. Ημί. Ανάβαση. Στρατιώτες της 2018 Β' ΕΣΟ. Είναι η ιερή και συγκινητική αυτή η ώρα που με εθνική έξαρση και θρησκευτική ευλάβεια δώσατε το στρατικό όρκο στην πατρίδα. Κάτω από τη σκέπη της κατανόητης χημαίας μας, ενώπιον των εκπροσώπων της Εκκλησίας, πολιτείας, της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, των τοπικών αρχών, των γονέων, συγγενών και των φίλων σας. Με τον όρκο σας αυτό υποσχεθήκατε πίστη και αφοσίωση μέχρι αυτοθυσίας προς την ωραιότητα των πατρίδων, την Ελλάδα μας. Υπακοή στο Σύνταγμα. Στους νόμους του κράτους, στους στρατιωτικούς κανονισμούς και στις διαδικασίες των ανωτέρων σας. Αναλάβατε την υποχρέωση να υπερασπίσετε το εθνικό σύμβολο της πατρίδας μας, τη σημαία μας. Η ιερή υποχρέωση και καθήκον σας από σήμερα είναι η διαφύλαξη της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας. Για την εκπλήρωση της αποστολής της αυτής πρέπει να επιδείξετε τις αρετές που σίγουρα σας κοσμούν, δηλαδή τη φιλοπατρία, την ανδρεία, την κατερία, το στρατιωτικό πνεύμα και την πειθαρχία. Αναπτύξτε μεταξύ σας τα πλέον ευγενή αισθήματα αγάπης, συναδελφοσύνης και αλληλοβοήθειας, έτσι ώστε να αποτελείτε ενιαίο εθνικό σύνολο, άρρηκτα και ψυχικά συνδεδεμένο, διότι με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε αντικσότητα και θα σταματήσετε την ορμή παντός που επιβουλεύεται την τιμή και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. Νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, ακολουθήστε τον δρόμο της τιμής και του καθήκοντος. Και με την ενεργειά που διακρίνει τον Έλληνα στρατιώτη, τιμήστε την ένδοξη στον που φοράτε. Να είστε υπερήφανοι διότι υπηρετεί την πατρίδα των ηρώων. Την κοιτίδα αυτού του πολιτισμού, αφού εδώ γεννήθηκε και αναπτύχθηκε από χιλιάδες χρόνια, ό,τι ευγενικό και ωραίο δίνει αξία και νόημα στη ζωή του πολιτισμένου ανθρώπου. Να έχετε υψηλό το ηθικό φρόνημα, πίστη στην πατρίδα και εμπιστοσύνη στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας, που δείχνουν απέριστο ενδιαφέρον στο ρητή και αγάπη προς τα σταδεμένα νιάτα. Τούτο αποδεικνύεται έμπρεπτα και από τις συνεχείς προσπάθειες για την βελτίωση των πληθυντικών διαβίωσης, ψυχαγωγίας, εξοπλισμού και εκπαίδευσης. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να διαβεβαιώσω στους γονείς και οικείους σας ότι τα σταδεμένα παιδιά τους είναι σε υπεύθυνα και ικανά χέρια. Σήμερα που η πατρίδα μας αντιμετωπίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα, εσείς πρέπει να δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις της εθνικής ασφάλειας και ειρήνης για την επιτυχή εξέλιξη των εθνικών σκοπών και στόχων. Με τη βεβαιότητα ότι θα φανείτε αντάξεις των προσδοκιών του έθνους, ότι θα τιμήσετε τον όρκο που δώσατε και ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επάψη της πολεμικής ισχύως και ετοιμότητας του στρατού, σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω η ενέργεια! Ζήτω! Προσώ, και... Αντιταγματάς του Ρεβολικού, Παυλάς Ιωάννης, διοικητής. Είμαι ανάβαση.